Κύριε Μαρκόπουλο, εσάς σας αφορά αυτό που συμβαίνει στο ΣΥΡΙΖΑ? Προφανώς δεν είμαστε σε κάποια γυάλα, δεν είμαστε απομονωμένοι και ως δημοκρατικούς πολίτες και ως πολιτικούς. Προσέξτε, μην μου πείτε ότι μας ενδιαφέρει, γιατί θέλουμε να υπάρχει μια σημαντική αξιωματική αντιπολίτευση. Αυτά τώρα είναι να είχαμε να λέγαμε. Σας αφορά γιατί φοβόσαστε ότι μπορεί να διεισδύσει σε ένα κομμάτι ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας ο κύριος Κασελάκης? Δεν τρέμουμε κιόλας με τον κύριο Κασελάκη. Άλλο τηλεθεάσεις, άλλο like στα social media και άλλο δημοσκοπήσεις και πολιτική, δυστυχώς. Και δεν το λέω υποτιμητικά, αλλά με το μέχρι στιγμής στίγμα το οποίο δίνει ο ίδιος ο κύριος Κασελάκης. Δεν αισθάνομαι ότι μιλάμε για πολιτική. Νομίζω ότι μιλάμε για modeling. Δεν μπορεί ο νέος αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ στις 6 πρώτες ημέρες που είναι αρχηγός του δεύτερου τη τάξη πολιτικού φορέα της χώρας να είναι 4 ημέρες να κάνει διακοπές στις πέτσες ενώ υπάρχουν τέτοια προβλήματα. Δεν μπορεί να αντιμετωπίζει με τέτοια ρηχότητα. Κύριε Καραμέρο, θα σας ακούσω με μεγάλη χαρά. Και παρακολουθείτε τον κύριο Κασελάκη στην προσωπική του ζωή. Δεν μπορεί ο κύριος Κασελάκης να αντιλαμβάνεται με τέτοια ρηχότητα. Τι έκανα? Πολύς κόσμος ήμουνα στη Β' Πειραιά σε διάφορες αυτοδιοικητικές εκδηλώσεις. Ο πρόεδρός σας, κύριε Καραμέρο, ποιον αυτοδιοικητικό δικό σας? Έχετε πόσους υποψηφίους? Ποιον αυτοδιοικητικό δικό σας που έχουμε εκλογές δημοτικές? Όταν ολοκληρώσετε την ατχόμινε επίθεση στον Στέφανο Κασελάκη, θα απαντήσω. Ποιον αυτοδιοικητικό μέσα στις τελευταίες 4 ημέρες? Περιφερειάρχη υποψήφιο, δήμαρχο, πήγε και είδε.